Με 153 ψήφους υπέρ, έναντι 128 κατά και 18 παρών υπερψηφίστηκε το Μνημόνιο 3. Μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση που διήρκησε πάνω από 14 ώρες και διακόπηκε δύο φορές λόγω της ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αντισυνταγματικότητας ημί του πολυνομοσχεδίου, ζήτημα που ήγηρε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και λόγω της έντασης που επικράτησε στους διαδρόμους από τη μήνυ εξέγερση που επεφύλαξαν οι υπάλληλοι της Βουλής λόγω τροποποίησης της τελευταίας στιγμής που επέφερε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Τουρνάρας, κάτι που κινδύνευσε να την έξω στον αέρα την κρίσιμη διαδικασία. Ναι, στο Μνημόνιο 3 ψήφισαν οι δύο βουλευτές Δράμας, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, κύριοι Δημήτρης Κυριαζίδης και Χρήστος Αϊδόνης αντίστοιχα, ενώ ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Καραγιαννίδης ψήφισε όχι στα νέα μέτρα. Νομός Δράμας, Κυριαζίδης Δημήτριος. Ναι. Καραγιαννίδης Χρήστος. Όχι. Αϊδόνης Χρήστος. Ναι. Νομός Καβάλας. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος. Ναι. Καλατζής Γεώργιος. Ναι. Πασχαλίδης Ιωάννης. Ναι. Κλητσιώτης Κωνσταντίνος. Ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές. Για την αρχή εψήφισαν ναι 153 βουλευτές. Όχι εψήφισαν 128 βουλευτές, παρόν εψήφισαν 18 βουλευτές. Συνεπώς το νομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Για το μόνο άρθρο ναι εψήφισαν 153 βουλευτές, όχι εψήφισαν 128 και παρόν εψήφισαν 18 βουλευτές. Συνεπώς το άρθρο μόνο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Για την τροπολογία εψήφισαν ναι 153 βουλευτές, όχι 128 και παρόν 18. Συνεπώς η τροπολογία με γενικό αριθμό 40 και ειδικό 19 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Καταγράφτηκαν συνολικά 7 διαρροές από το στρατόπεδο του ΝΕ, το οποίο συγκροτούσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης, επέλεξε να δηλώσει παρόν στην ψηφοφορία, όπως και τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι κύριοι Κουτσούκος, Μπόλαρης και Άντζελα Γκερέκου, ενώ καταψήφισαν το πολυνομοσχέδιο, όπως αναμενόταν, οι κύριοι Παραστατίδης και Κασής. Να απέχει από την ψηφοφορία επέλεξε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Κανδαλίδης. Όλοι οι παραπάνω βουλευτές διαγράφηκαν από τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων τους, η δύναμη των οποίων διαμορφώνεται για τη Νέα Δημοκρατία σε 126 βουλευτές και για το ΠΑΣΟΚ σε 27 βουλευτές. Η Δημοκρατική Αριστερά επέμεινε στο παρόν, με εξαίρεση το όχι των δύο βουλευτών της, κυρίων Βουδούρη και Μουτσινά. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κύριος Ευάγγελος Μπενιζέλος, απέστειλε την εξής επιστολή. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής, σας ενημερώνω ότι οι βουλευτές Αγγελική Κερέκου, Μιχαήλ Κασής, Ιωάννης Κουτσούκος, Μάρκος Μπόλαρης, Θεόδωρος Παραστατίδης και Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης δεν ανήκουν πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Δώσε το λόγο στον πρόεδρο για τον Κασαπίδη. Δώσε το λόγο στον Σαμαρά. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι ο κύριος Γεώργιος Κασαπίδης δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.